Ήμου στα λευριά το παραδοσιακό γλύκισμα που φτιάχνεται από το χυμό των σταφυλιών και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την περίοδο του τρίγου. Είχε την τιμητική της στην γιορτή που οργάνωσε και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, ξυπνώντας μνήμες από την εποχή που ο τρίγος ήταν κομμάτι της ζωής των Ηρακλειωτών. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα διαμορφωμένο γύρω από την αμπελουργική παράδοση της Κρήτης, η γιορτή Μουσταλευριάς που ξεκίνησε το 2001 και κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα πολιτιστικό δρόμενο, ανέδειξε τη διαχρονική σημασία του αμπελιού για το νησί μας. Το 2001 ξεκίνησε για πρώτη φορά η γιορτή Μουσταλευριάς. Συνεχίστηκε ξανά πέρσι, αναβίωσε μετά από κάποια χρόνια. Και θέλω με αυτή τη γιορτή να θυμίσω με την αμπελουργική παράδοση της Κρήτης. Εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αθανάτων, γιατί πραγματικά η σημερινή γιορτή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τιμούμε το αμπέλι, τιμούμε την Κρήτη, τις διατροφικές συνήθειες, τιμούμε τον πολιτισμό αυτού του νησιού, όπου διαχρονικό εδώ και πολλά χρόνια έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στη Μεσόγειο. Το αμπέλι ήταν αυτό το οποίο βοήθησε την οικονομία του τόπου, την οικονομία του νησιού και παράλληλα η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει ακριβώς και τις διατροφικές συνήθειες που προκύπτουν μέσα από αυτό το σπουδαίο προϊόν. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την ανάγνωση μύθων για το αμπέλι. Ακολούθησε η παρασκευή Μουσταλευριάς από γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων. Ενώ στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαχρονική σημασία του αμπελιού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα. Το αμπέλι βρίσκεται σε ύφεση αρκετά χρόνια τώρα, δεκαετίες θα έλεγα, ενώ ήταν στην ουσία η ζωή του τόπου μας. Καθόριζε την οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή της Κρήτης. Η μεγαλύτερη το ζήσαμε, ήταν η ζωή μας. Είναι η ταυτότητά μας, στοιχείο του πολιτισμού μας. Όλα αυτά δεν θέλουμε να χαθούν. Θέλουμε η αμπελουργική παράδοση να συνεχιστεί και η κρητική διατροφή το ίδιο. Γι' αυτό συνεχίζουμε τη γιορτή Μουσταλευριάς. Με ιδιαίτερη επιτυχία θα έλεγα, από ό,τι φαίνεται και από την προσέλευση του κόσμου. Πάντα ο τρίγος ήταν γλέντι, ξεφάντωμα λένε οι διοργανωτές, οπότε η βραδιά δεν θα μπορούσε να έχει και άλλη κατάληξη. Μετά την Παρασκευή της Μουσταλευριάς στήθηκε γλέντι με τη συμμετοχή μουσικών, αλλά και της ομάδας ανώνυμοι χορευτές σε χορούς από όλη την Ελλάδα.